Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε και από το Προεδρείο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει αυτή την συμφωνία και την καταψηφίζει, αιτιολογήθηκε αναλυτικά στην Σχετική Επιτροπή και θα συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία και σήμερα. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα συζητάμε μια κύρωση ενός πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας, η οποία περιέχει τον όρο επανεισδοχή. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πινκ-πονγκ ανθρώπων. Τους δημιουργούμε τις συνθήκες να ξεριζωθούν από τις πατρίδες τους, να ψάξουν να βρουν τρόπους να επιβιώσουν και στη συνέχεια τους διαχειριζόμαστε. Αυτό είναι, τους διαχειριζόμαστε, τους διαχειρίζονται με στόχο και σκοπό να αυξήσουν για άλλη μια φορά την κερδοφορία των μονοπωλίων τους. Σκοπός λοιπόν αυτής της κύρωσης είναι η διαμόρφωση μιας βολικής για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανονικότητας στη διαχείριση προσφύγων και μεταναστών. Όμως κανένας, μα κανένας δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτή την κανονικότητα. Είναι η κανονικότητα του θανάτου ξεριζωμένων ανθρώπων με την καθημερινότητα των πολύ νεκρών ναυαγίων, όπως τα πρόσφατα ναυάγια στη Λέσβο και τα Κύθυρα με δεκάδες νεκρούς. Κανένας δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια στις αιτίες αυτής της τραγωδίας που γίνονται ακόμα πιο φανερές. Οι άνθρωποι αυτοί εργαλειοποιούνται και εργαλειοποιούνται με την συμμετοχή και την επικίνδυνη δράση διακινητών στα αιματηρά γεωπολιτικά παζάρια. Στις πλάτες τους επίσης αναπτύσσονται στο έδαφος της άθλιας και απάνθρωπης ευρωνησιακής πολιτικής που έχουν συνδιαμορφώσει, και εδώ είναι τεράστιες ευθύνες όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, έχουν συνδιαμορφώσει και υλοποιήσει όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Και βέβαια και με την στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων του Κοινοβουλίου. Εδώ και τώρα είναι ανάγκη και πρέπει να καταργηθεί το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο του εγκλωβισμού και των απελάσεων. Ο κανονισμός του Δουβλίνου, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο που φέρνουν τεράστιους κινδύνους για το λαό και προκαλούν τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από θέση αρχής, όπως δηλώθηκε, καταψηφίζει αυτή τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που επικονίζει την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ριζικά διαφορετική στάση απέναντι στο μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα, θεωρώντας ότι είναι ένα πρόβλημα καθαρά ταξικό και οφείλεται σε συγκεκριμένες και ταυτόσιμες αιτίες. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν προκύπτουν στα σύνορα της Ελλάδας ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποτέλεσμα και δημιουργία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι υπεριαλιστικές χώρες με τους υπεριαλιστικούς πολέμους που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν, για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, τη Ιουγκοσλαβία, τη Σομαλία, την Ουκρανία, την Παλαιστίνη και αλλού, έχουν τεράστιες ευθύνες και αυτή είναι η αιτία. Όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους ξερίζωσε και τους καταδιώκει η φτώχεια, η εξαθλίωση που έχουν καταδικάσει τους εργαζόμενους, οι ξένοι αλλά και οι ντόπιοι καπιταλιστές στις χώρες τους. Χώρες όπως είναι το Μπαγκλατές, το Πακιστάν, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε την ετικέτα στα ρούχα που φοράμε, θα δούμε πού απεικονίζεται η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Για ένα λεπτό, ένα σακάκι, ένα παντελόνι. Και εδώ πέρα έρχονται ως ηλουστρασιόν πανοπλία των Ευρωπαίων. Κανένας δεν κοιτάζει από πίσω τι κρύβεται. Αυτές λοιπόν οι συμφωνίες σαν τη σημερινή αποτελούν κομμάτι του παζαριού μεταξύ των υπεριαλιστικών κρατών. Αφού ξεριζώσουν
με τις επεμβάσεις, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, αφού ξεριζώσουν με τις επεμβάσεις τους εκατομμύρια κόσμο από τις χώρες τους, παζαρεύουν στη συνέχεια δίθεν περίληπτοι πόσους και ποιους θα πάρουν ανάλογα με τις ανάγκες τους για φτηνό εργατικό δυναμικό. Είναι πραγματικά βρώμικο, είναι απάνθρωπο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το στυλιστεύει αυτό με κάθε ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή εκμετάλλευση έχουν το θράσος μάλιστα να τη βαφτίζουν και ανθρωπιστική πολιτική. Γερμανία έκανε εξαγγελία, ο πρόεδρος των εκεί βιομηχάνων. Χρειαζόμαστε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Γιατί? Φτηνό εργατικό δυναμικό. Κατά την άποψή μας, η χρονική συγκυρία που κατατίθεται αυτή η συμφωνία για ψήφιση δεν είναι τυχαία. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η Μολδαβία συνορεύει με την Ουκρανία, στο έδαφος της οποίας αναμετριώνται ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Και έρχεται σε μια περίοδο που το προσφυγικό μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένων ανθρώπων βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προερχόμενοι από χώρες που ήδη επιχειρούν ή επιχείρησαν οι σύμμαχοι της κυβέρνησης αυτής, της προηγούμενης και των άλλων, και φυσικά έχουν τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά. Ας παραμεριστεί λοιπόν, ας αφήσετε όλοι σας κατά μέρους τη δήθεν λύπη. Εμείς λέμε ότι είναι κάλπικη, ο λαός μας το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, και είναι παρήγορο το γεγονός ότι πληθαίνουν καθημερινά τα δείγματα της αντίθεσης απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ.